μεγαλωνόμαστε με αυτά. Μας τα μαθαίνουν οι γονείς μας, η μάνα μας. Δηλαδή, μεγαλώνουμε όλες οι γυναίκες με την εικόνα ότι είμαστε κυρίες. Δεν κάνουμε ό,τι κάνουν οι άντρες. Και στο τέλος το ξεφεύγουμε. Δηλαδή, στο τέλος δημιουργείται μια πλασματική εικόνα ότι είμαστε σχεδόν θεϊκές υπάρξεις. Που δεν τρώμε, δεν ρευόμαστε, δεν κατουράμε, δεν φτιαχνιζόμαστε, δεν πάμε τουαλέτα, δεν κάνουμε τίποτα από όλα αυτά. Μπράβο, αυτό ακριβώς. Και είναι αυτό το πράγμα, θυμάμαι εγώ σε κάποια φάση. Είχα βγει ραντεβού με έναν τύπο έτσι και πάμε για φαγητό. Και πεινάω, παιδιά, όχι πεινάω, όχι μαλακές τώρα, πεινάω. Αλλά δεν μπορώ να πέσω με τη μούρη να τρώω στο φαΐ. Καταλαβαίνεις, εκείνη την ώρα πετάγει τη φωνή της μάνας μου από το μυαλό μέσα. Που λέει, πιο ήρεμα, παιδί μου, δεν θα στο πάρει κανένας. Μπούκια, μπούκια. Είχατε κι εσείς αυτή τη μάνα, ή έχει νόθα η δικιά μου, τι γίνεται. Μπούκια, οπότε κάθομαι κύριε παιδιά και μερικάζω ένα μπιζέλι με τις ώρες. Το αντιμετωπίζω σχεδόν σαν καρπούζι. Φέτα. Οπότε πετάγεται κι ο άλλος, λογικά ο άνθρωπος και λέει, μωρό μου, μήπως θες να παραγγείλουμε κάτι άλλο, δεν σ' αρέσει. Λέω, όχι. Ακούς τη μαλακία, είπα τώρα. Όχι, του λέω, ξέρεις κάτι, εγώ δεν τρώω. Γενικά, δηλαδή, πώς θα το πω τώρα, την ώρα που να φάω, προτιμώ να ακούω μουσική. Που είναι η ψυχή της, τη τροφή της ψυχής δεν βρίσκεις. Και πετάγεται το στομάχι μου και μου λέει, τι λες μωρή τελειωμένη που έχει βρωμίσει το χνότος από την πείνα. Τέλος πάντων, από τα πολλά φεύγουμε από το μαγαζί και μπορεί να μην είχα φάει, αλλά είχα φροντίσει να πιω ό,τι πιωνόταν, παιδιά, εντάξει, ξεκάθαρα. Και κατουριέμαι σχρά, κατουριέμαι όμως, χάλια. Μπαίνουμε λοιπόν, φεύγουμε από το μαγαζί, μπαίνουμε στα μάξι, το αρχίζουμε και φασωνόμαστε. Φτάνουμε στην οικοδομή και φασωνόμαστε. Περιμένουμε στο σανσέρ, φασωνόμαστε. Παίρνουμε τις σκάλες, φασωνόμαστε. Πήραμε και σκάλες και σανσέρ για να φασωθούμε λίγο έξτρα. Πηγαίνουμε πάνω, φασωνόμαστε και σε όλη αυτή τη διαδικασία έχουμε λίγο πιο τσαχπίνα από το κανονικό. Είμαι λίγο. Όχι από πόθο. Από κατούριμα. Και πρέπει να πάω τουαλέτα. Σηκώνομαι όμως και πάλι όμως δεν πάω σαν τον άνθρωπο. Όχι, γιατί θυμάμαι ότι είμαι κυρία. Πρέπει να είμαι μια θεά. Δεν μπορώ να αρχίζω. Βγαίνει και η μάνα μου πάλι από μέσα. Δεν πατάς τα φύλλα, παιδί μου. Πήγαινε σαν γυναίκα. Οπότε τι κάνω. Βγάζω μέσα κοιλιά. Βγάζω έξω ποπό. Πετάω προς τα βυζί. Ναι, οκ, okay, το συγκεκριμένο δεν πήγε και μακριά. Για εσάς είναι αυτό το πρόβλημα. Και πηγαίνω προς το μπάνιο. Τώρα όλος από πίσω έχει σοκαριστεί. Μου λέει, πας καλά, σε τραυμάτισε, έγινε κάτι. Λέω και τσεκίνης, κάνε, έρχομαι. Και πάω στο μπάνιο. Και έχω πέσει, ρε παιδιά, σε αυτές τις κολοπεριπτώσεις. Που όχι μόνο η λεκάνη είναι δίπλα στο μπάνιο, δίπλα στο υπνοδωμάτιο. Η λεκάνη είναι μεσοτυχία με το μαξιλάρι. Και ο άλλος δίπλα ξαπλωμένος. Καταλαβαίνουμε όλοι εδώ μέσα ότι αν πάω εγώ και κατουρίζω κανονικά, είναι σαν να κατουρώ μέσα στο μυαλό του. τι να κάνω, κάνω το γνωστό. Όχι αυτό με την βρύση, όχι. Ανοίγουμε τη βρύση, ναι, γιατί νομίζουμε ότι δεν θα ακουστεί. Εγώ να σου πω κάτι, δεν το ξανακάνω αυτό. Όχι, τελευταία φορά που το έκανα, ο άλλος νόμιζε ότι πλένω τα χέρια μου. Μπούκαρε μέσα. Και αυτό που είδε είναι τον νηπτήρα πλημμυρισμένο και εγώ να τον κοιτάω σαν κουνέλι σε προβολέα. Οπότε πάω πλάν B. Αρχίζω και κατουράω περιμετρικά τα τυφώματα της λεκάνης. Με αποτέλεσμα να έχω κατουρίσει τα μπούτια μου, τα πλακάκια, τη χέστρα. Και αρχίζει κιόλας και φωνάζει, μωρό μου, πού είσαι, αρχίζεις. Και εγώ να είμαι σε φάση, φρεσκάρωμα τώρα. Και να συγκυρία, να στιγμές ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τέλος πάντων. Ενώ οι άντρες που είναι χαλαροί. Δεν είναι έτσι, ρε παιδί μου. Δηλαδή θα βγει ο άντρας από τον μπάνιο και είναι ακουμπλεξάριστος, δεν το έχει σε τίποτα να σε φωνάξει να σου δείξει που είναι το πουλί του ελικοπτεράκι. Έλα, μωρό μου, έλα, δες. Ελικοπτεράκι. Πιλότο, εσύ, ε. Όλοι εδώ, εκπαιδεύσει και καινούριους. Όχι ακόμα. Είναι μετράς όλες πτήσεις όμως. Καλά. Και γενικά το Αθήνα είναι λίγο αερολέσχη σήμερα από αυτή την άποψη. Ναι, είναι αυτό ρε παιδί μου. Και αυτό όμως βέβαια που με τρελαίνει είναι ότι πολλοί άντρες θέλουν τη γυναίκα με ανδρικό μυαλό. Το οποίο μεταξύ μας πόσο γκέι είναι αυτό. Όχι να σου πω κάτι. Θες ανδρικό μυαλό. Ευχαρίστως, αλλά θα πάρεις όλο το πακέτο. Θα βγω κι εγώ τότε υπερχαλαρή από τον μπάνιο. Έλα, μωρό μου, άχαστον αυτό τώρα δεν το
τις ξαρίδες λίμνες. Κιθαρούλα, κιθαρούλα, κιθαρούλα! Ή θα πέσουμε για ύπνο. Θα βγάλω και θα κάνω τι κάνει. Θα βγάλω το βρακί, θα το πιάσω με το ποδοδάχτυλο, μη σκύψω. Μωρό, μυρίζει πολύ να το βάλω για αύριο.